Το ΑΚΕΛ θα εκτιμήσει συλλογικά το εκλογικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα το πώς συμπεριφέρθηκαν διάφορες κοινωνικές ομάδες στην κάλπη και θα δει τι πρέπει να αλλάξει, δήλωσε μιλώντας στον Δημήτρη Ευθυμίου και στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Νίκος Κατσουρίδης. Είπε παράλληλα ότι θα μελετηθεί πώς θα αξιοποιηθούν τα πρώην κυβερνητικά στελέχη που θα επιστρέψουν στο κόμμα, ενώ παρατήρησε ότι στη Βουλή δεν λειτουργεί πάντα η απλή αριθμητική των δυνάμεων που στηρίζουν τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολύ σύντομα θα αποδειχτεί ότι αυτό το επιχείρημα δεν στέκει απριόρι, δεν στέκει προκαταβολικά. Θεωρώ ότι και η διάταξη των δυνάμεων, κατά την δική μου προσωπική εκτίμηση, είναι έτσι ισορροπημένη. Και δεν εννοώ των πολιτικών δυνάμεων, των τοποθετήσεων και των θέσεων των διαφόρων βουλευτών μέσα στη Βουλή. Ο κύριος Κατσουρίδης ρωτήθηκε αν ενοχλεί το ΑΚΕΛ το κλίμα αισιοδοξίας που έχει δημιουργηθεί στη διεθνή κοινή γνώμη από την εκλογή Νίκο Αναστασιάδη στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί να μας ενοχλήσει, μακάρι να μείνει αυτό το κλίμα. Σας λέω όμως ότι δεν θα μείνει. Θα σας το πω έτσι ποδοσφαιρικά. Παντού όπου αλλάζει ο προπονητής, δημιουργείται μια αισιοδοξία. Αν το πρόβλημα είναι ο προπονητής, θα διαφανεί. Θα πω ότι κατά τη γνώμη μου δεν είναι ο προπονητής. Αναφερόμενος στις ιδιωτικοποιήσεις κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών, ο κύριος Κατσουρίδης είπε ότι τα λεφτά που θα φέρει η ΕΦΑΠΑΞ προείσπραξη είναι πολύ λιγότερα από τα κέρδη που θα κάνουν επί σειρά ετών αυτοί οι οργανισμοί, αφού ετησίως έχουν κέρδη από 60 μέχρι 80 εκατομμύρια ευρώ.